Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 5η, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα και μόλις ξεκίνησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Να καλησπέρισουμε τους συναδέλφους δημοσιογράφους και να δούμε μαζί τους όλες τις τελευταίες ειδησιογραφικές εξελίξεις. Καλησπέρα, Στέλλα. Καλησπέρα σε όλους, Γιάννη. Στέλλα Καντώνα, λοιπόν. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο Βέλιο. Καλησπέρα. 3 Σεπτέμβρη, 3 Σεπτέμβρη. 3 του Σεπτέμβρη, έτσι είπα εγώ. Στους παλαιότερους κάτι πρέπει έτσι να λέει. Θα τα ίσως πούμε. Να θυμίζει. Θα τα πούμε όλα αυτά. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο Μαραβελίδη. Καλησπέρα. Λοιπόν, απόψε φιλοξενούμε, να σας πω καταρχήν ότι στις 10 η ώρα. Παραχωρεί συνέντευξη ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εδώ στο Κόντρα, στο επί του πιεστηρίου. Να σας πω ότι σήμερα καλεσμένο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα είναι ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος Ένωσης Κεντρών. Τον έχουμε τον κύριο Λεβέντη. Ωραία, θα τον έχουμε σε λίγο. Θα τον καλησπερίσουμε και θα πάμε χαλαρά να συζητήσουμε μαζί του, κυρίες και κύριοι, για όλες τις πολιτικές εξελίξεις σε ανθρώπινη διάσταση, να δούμε τι είναι αυτή η περίπτωση της Ένωσης Κεντρών. Είναι κάτι που πραγματικά αξίζει να μπει στη Βουλή? Είναι κάτι που πραγματικά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να δώσει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο? Έχει στελέχη από πίσω του? Είναι μόνο ο κύριος Λεβέντης και δεν υπάρχει τίποτα άλλο? Θα τα δούμε όλα αυτά, ο ίδιος θα απαντήσει. Λοιπόν, πες μας, ξεκινάμε με τον Αλέξανδρο. Πες μας κλίμα παλιές στις εκλογές. Έχεις κάνει πολλές εκλογές. Και εγώ αρκετές. Ναι, βέβαια οι συνθήκες. Οι συνθήκες είναι λίγο περίεργες. Πολύ περίεργες. Κάτσε να σου δώσω τι λέει η τελευταία δημοσκόπηση. Ναι. Η οποία δημοσιοποιείται στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ η εφημερίδα Το Ποντίκι. Δεν τα βλέπω πολύ. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? 27-26,5. Στήθος. 6,5-5,5. 2,5 ανέλ. Στήθος, ναι. 6 Πασόκ. Θα σου πω τώρα για το Πασόκ τι μου λένε οι δημοσκόποι. 3,5 Ένωση Κεντρών, ο κύριος Λεβέντης μπαίνει στη Βουλή. 4,5 Λαϊκή Ενότητα, άλλο κόμμα 2, 10,5 αναποφάσιστη. Η ΑΝΕΛ καθυλωμένη κάτω από το όριο, ναι, του 3%. Κοντά όμως το 3%. Και στις προηγούμενες εκλογές έτσι ήταν μέχρι τέλους. Ήταν λίγο καλύτερες οι μετρήσεις για τους ΑΝΕΛ στις, ναι, προηγούμενες εκλογές. Το ποτάμι είναι φανερό ότι φθήνει. Έχει σε πρόβλημα, μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Ναι. Τώρα το περίεργο είναι ότι ούτε το ΚΚΕ, ούτε το κόμμα Λαφαζάνη. Κοίταξε, το ΚΚΕ έχει με τον ΑΡΜΕ. Έχει είναι μια εκλογική βάση. Αλλά δεν εισπράττει. Ούτε η Λαϊκή Ενότητα εισπράττει. Άρα το ερώτημα είναι από πού χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Χάνει από τους αναποφάσεις τους. Πρόσεξα. Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει προς Νέα Δημοκρατία που κάποιοι τον είχαν ψηφίσει γιατί ήθελαν ένα σαραντάρι αρχηγό, γιατί ήθελαν να καταργηθεί ο ένφια, γιατί ήθελαν να ασκήσει τα μνημόνια. Χάνει προς Λαφαζάνη. Λογικό δεν είναι? Χάνει, ναι, προφανώς. Το 4,5% προφανώς δεν πρόκειται από τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς. Χάνει και ίσως κάπου αλλού, δεν ξέρουμε, ή ανήκει στους αναποφάσιστους αυτό το ποσοστό. Ναι, λένε πως το 70-80% των αναποφάσιστων, λένε, ναι, οι δημοσκόποι, προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι προέρχονται. Ψήφισαν για πρώτη φορά. Είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις περασμένες εκλογές. Έχεις δίκιο, είναι μια πολύ σωστή διευκρίνηση. Διότι τις μελετάω τις δημοσκοπήσεις. Ναι, τώρα. Το 70-80% ανήκουν στον κεντροδεξιό χώρο που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Τώρα, τι δεν μου βγαίνει, να σου πω την αλήθεια, με την πολιτική λογική, σε αυτήν την φιλολογία περί ανατροπής. Δεν μπορώ εύκολα να δεχθώ ότι όλος ο κόσμος που σε ποσοστό 62% πριν από 1,5 μήνα ψήφισε κόντρα στο πασοκονεοδημοκρατικό καθεστώς, στο παλαιό σύστημα, 1,5 μήνα μετά αυτός ο κόσμος θα ξαναστραφεί στο παλαιό καθεστώς και θα επιχειρήσει μια παλινόρθωση φέρνοντας τη Νέα Δημοκρατία πρώτη. Έχει εξήγηση αυτό. Μπορεί κανείς να το εξηγήσει, δεν μου φαίνεται πολύ λογικό. Σε πληροφορώ ότι υπήρξαν φίλοι μου νεοδημοκράτες, εντάξει, άνθρωποι μετριοπαθείς, μη φανταστείς τίποτα κομματικούς. Προφανώς. Οι οποίοι για αντίδραση ψήφισαν όχι στο δημοψήφισμα. Όσο και αν σου κάνει εντύπωση. Αντίδραση σε τι όμως? Αντίδραση στα μέτρα. Δεν ήθελαν τα μέτρα. Πριν ο Τσίπρας αποφασίσει να πάει στο Μνημόνιο 3, έτσι. Το δημοψήφισμα έγινε πριν ο Τσίπρας αποφασίσει να υπογράψει το Μνημόνιο 3. Και είχαν την αυταπάτη πως με το όχι θα εξόπιζαν τον Τσίπρα και τα λοιπά. Αυτό ήλπιζαν. Μάλιστα. Η φθορά του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει μετά το Μνημόνιο 3. Μα προφανώς. Έτσι, μπράβο. Σου λέω, την επαύριο του όχι ήταν εθνικός ηγέτης. Ενδεχομένως, αν δεν είχε υπογραφεί αυτή η συμφωνία, σήμερα ήταν στο 40% ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ξέρει κανένας αυτό. Τώρα, αυτό μου λέει δυστυχώς ότι ο κόσμος, σε μεγάλη πλειοψηφία στην Ελλάδα, εξακολουθεί να πορεύεται με ψευδεστήσεις και αυταπάτες. Αλέξανδρε, έτσι. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Θες να σου πω το επιχείρημα ενός φίλου μου, πατενταρισμένου δεξιού, που είχε συγχαθεί το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Εγώ, Γιάννη, μου τα έλεγε σήμερα. Ναι. Της ηλικίας μου. Ναι. Ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ για ένα λόγο. Ναι. Εντάξει, ήθελα ένα νέο πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, για να μου καταργήσει τον ένφια που πληρώνω τα ντερά μου. Έτσι μου το είπε ακριβώς. Δεν μου τον κατήργησε. Φεύγω, πάω αλλού. Είναι απλά τα πράγματα. Μάλιστα. Ο καθένας ψηφίζει και με το πορτοφόλι του, ξέρεις. Άρα, σωστό. Με τα συμφέροντά του. Σύμφωνοι, αλλά μολονότι το ατομικό συμφέρον του καθενός είναι στρεβλό και στενό,
Εγώ είχα πάντοτε μία μεταφυσική πίστη στη συλλογική σοφία. Εντάξει, αυτό είναι λίγο ιδεατό, έτσι. Ότι, ναι, είναι αυτό. Είσαι που λίγο ρομαντικό, θα σου λέγα. Ναι, είμαι, παραμένω. Ναι. Είμαι κοινικό στην ανάλυση μου, αλλά ρομαντικό, ξέρει, στον ιδεασμό μου. Θα τα δούμε. Έχουμε ακόμα 20 μέρες, Αλέξη, δεν είναι πολύ δρόμο μπροστά. Επίσης, είναι γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας, που ήταν και παραμένει το δυνατό χαρτί του νέου ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές, δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Λογικό είναι, αφού είναι του έχει φύγει το μισό κόμμα. Έχει χάσει παλιούς συντρόφους. Τον έχει προδοθεί από πολλούς. Τον εγκατέλειψαν κάποιοι άλλοι. Θα έπρεπε να είναι εντελώς ανέστητος και παχύδερμος για να μην έχει επηρεαστεί ακριβώς από όλα αυτά. Επειδή είναι ένας άνθρωπος όμως που διατηρεί πολλές ευαισθησίες, ψυχολογικά είναι πάρα πολύ κάτω. Μάλιστα. Αν τώρα το ξεπεράσει, μπορεί να αλλάξει. Θα το δούμε τι θα πει και σήμερα στο Κόντρα. Να πάμε στη Στέλλα Γκαντώνα και μάλλον πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Έκατσε στο στούντιο. Καλησπέρα, κύριε Λεβέντη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή επιτυχία στις εκλογές να ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε όλα και σε ανθρώπινο επίπεδο και σε πολιτικό, εντάξει. Θα μιλήσετε ή είστε αποφασισμένος? Όπως θέλετε. Εσείς τι θέλετε? Εγώ θέλω να ακούσω τον Βασίλη Λεβέντη, το μαχητικό, ο οποίος έχει ένα όραμα για την πολιτική. Και ενδεχομένως αυτή τη φορά να μπει και μέσα στη Βουλή. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ελπίζουμε να μπούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο, κύριε Λεβέντη. Θα έρθω σε εσάς. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Στέλλα Γκαντώνα. Στέλλα, δώσε μας λίγο προεκλογικό κλίμα. Τι γίνεται, πού πάνε τα πράγματα, τι εικόνα έχουμε, πού θα μιλήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, Γιάννη, με τον βασικό στόχο, με τη βασική στόχευση του Κουνδούρου. Ναι. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ως βασική του στόχευση ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι το πρώτο κόμμα στην κάλπη της 20 Σεπτεμβρίου και ο κόσμος να του δώσει ισχυρή πλειοψηφία. Και γι' αυτό το λόγο θα τον δούμε να συνεχίζει τις ομιλίες του και να πραγματοποιεί ανοιχτές συγκεντρώσεις. Γι' αυτό και σε λίγη ώρα θα μιλήσει σήμερα στην πλατεία του Εγάλεω. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, η τελευταία είδηση που έχουμε, και μάλιστα οφείλω να σας πω ότι είναι είδηση της τελευταίας στιγμής και είναι είδηση ανατροπής, ο κύριος Τσίπρας θα παραχωρήσει κανονικά συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Την Μπράβο. Δευτέρα, όχι όμως την Κυριακή, τη Δευτέρα που μας έρχεται, όπως με ενημέρωσε πριν από λίγα λεπτά πολύ στενός του συνεργάτη. Διότι μέχρι το απόγευμα ξέραμε ότι δεν θα παραχωρήσει. Ξέραμε ότι δεν θα παραχωρήσει. Φαίνεται όμως ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου στην Κουμουνδούρου και αποφασίζουν να βγάλουν μπροστά το προφίλ του Αλέξη Τσίπρα, που είναι και το ισχυρό χαρτί αυτής της καμπάνιας. Από εκεί και πέρα στέκονται, Γιάννη, σε τρία στοιχεία, μελετούν τα ποιοτικά στοιχεία, θεωρούν ότι η εικόνα αυτή, η μάχη στήθος με στήθος, ότι μπορεί να αντεστραφεί όσο περνούν οι μέρες και η ψαλίδα να ανοίξει υπέρ τους. Επίσης, εκτιμούν ότι μπορούν και να αυξήσουν τη συσπήρωσή τους, που είναι αρκετά χαμηλή συγκριτικά με τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, που έχει φτάσει σε ένα ταβάνι. Και από πάντα κατ' εκείνους. Και βέβαια θεωρούν ότι πρέπει να αξιοποιήσουν περιπτώσεις, όπως ήταν η περίπτωση του κύριου Σταύρου Παπασταύρου, του πρώην στενού συνεργάτη του κύριου Αντώνη Σαμαρά, μάλιστα, προκειμένου να καταδείξουν τώρα, ναι, το παλιό από το καινούριο και την οσμή σκανδάλων που κατά κάποιο τρόπο στιγμάτισε τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Κυρία Γεροβασίλη, με ειλικρίνεια μίλησε σήμερα. Ναι. Αποτύπωσε αυτό το μούδιασμα, έτσι. Είπε ότι υπάρχει ένα μούδιασμα στις δημοσκοπήσεις, ωστόσο και εκείνη στάθηκε στο ότι έχουμε ακόμα κάποιες μέρες μπροστά μας που είναι αρκετές για να αυξηθεί η συσπήρωση και βέβαια αυτό που λένε Γιάννη είναι ότι τα χειρότερα πέρασαν. Είδαν αρκετούς βουλευτές του κόμματός τους να φεύγουν, αρκετά στελέχη. Τώρα ουσιαστικά βάζουν μια άνω τελεία στο ισοκομματικό και βγαίνουν μπροστά. Για να ξαναδούμε την τελευταία δημοσκόπηση, παρακαλώ πολύ, αν είναι εύκολο. Αυτή που δείξαμε πριν από λίγο, τη δημοσκόπηση της πάλης για την εφημερίδα Το Ποντίκι, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έχουν έρθει ήδη πάρα πολλά μηνύματα που ο καθένας λέει τις εκτιμήσεις του και λέει πώς βλέπει τα πράγματα και τι εκτιμά. Κανένας δεν μπορεί να είναι medium. Ο κύριος Γιώργος από τον Μπουρνάζη μου λέει να πείτε και για τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας που έχει πέσει, ενώ δεν κυβερνά. Δεν έχει πέσει, κύριε Γιώργο από τον Μπουρνάζη. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 26,4%. Παίρνει 26,5% χωρίς τις αναποφάσεις τους. Άρα όχι μόνο δεν θα πέσει, αλλά θα αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά της. Άλλος κύριος γράφει, ο κύριος Γιώργος, ότι η Χρυσή Αυγή είναι σίγουρα τρίτο κόμμα και ας δείχνουν τις δημοσκοπήσεις το 5% και 6%. Τι να σας πω τώρα εγώ. Άλλος υποστηρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Ο καθένας υποστηρίζει τα δικά του. Είναι, καταλαβαίνω ότι κάπου ανήκετε, κάποιον συμπαθείτε. Εγώ δεν σχολιάζω τις δημοσκοπήσεις ως εκλογικό αποτέλεσμα. Ως εργαλείο τις σχολιάζω για να δούμε πού πάνε οι τάσεις. Λοιπόν, Στέλλα. Λοιπόν, τι είπε η κυρία Γεροβασίλη, λοιπόν? Η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι υπάρχει αυτό το μούδιασμα. Όπως είπα και προηγουμένως, επανέλαβε ότι υπάρχει ακόμα χρόνος μπροστά μας για να ανέβει η συσπήρωση του κόμματός της. Και βέβαια είπε ότι οι δημοσκοπήσεις Γιάννη είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Τέλος, να σας πω ότι η προεκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται. Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στη Βιωτία, θα μιλήσει στη Λιβαδιά. Μην ξεχνάμε
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί είχε δύο βουλευτές, τον κύριο Σκούμα, πρώην βουλευτές, και τον κύριο Σταθά, οι οποίοι πλέον ανήκουν στο δυναμικό του κύριου Παναγιώτη Λαφαζάνη. Και το Σάββατο θα τον δούμε στην Κεσαριανή και από εκεί και πέρα η καμπάνια της ΔΕΘ. Ωραία. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, καθώς ανεβάζουν ρυθμούς οι πολιτικοί αρχηγοί όσο πλησιάζει η μέρα των εκλογών, και να δούμε το ρεπορτάζ από την αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης στο βίντεο που έχει ετοιμάσει ο Άγγελος Τριάντης. Παρακαλώ πολύ. Φουλάρουν τις προεκλογικές τους μηχανές τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί, και ειδικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα να συνεχίζει τις προεκλογικές του ομιλίες και επαφές, αναδεικνύοντας το δίλημα του ποιος μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα και ποιος μπορεί να βελτιώσει τα σημεία της συμφωνίας. Μετά την περιοδία του στην Κρήτη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μιλά απόψε στο ΕΓΑΛΕ, ενώ λίγο μετά θα παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή επί του πιεστηρίου και τον Μάκη Κουρή αλλά και τον Σωτήρη Ξενάκη εδώ στο Κόντρα Channel. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, βρίσκεται για δεύτερη μέρα στην Κρήτη, όπου κατά τη χθεσινή βραδινή του ομιλία στο Ηράκλειο ζήτησε ισχυρή εντολή για κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα. Έλεγε λοιπόν εδώ, στο Ηράκλειο, πως θα παίζει ταούλια και λίρα και θα χωράβουν πεντοζάλι αγορές. Εδώ στο Ηράκλειο το είπε. Το ρωτούμε λοιπόν σήμερα, αυτά τα πίστευε που έλεγε, ή προσπαθούσε να εξαπατήσει τον κόσμο και να εξαγοράσει ψήφους, γιατί πολλοί τον πίστεψαν. Ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης σε συνέντευξή του τάχθηκε ξανά υπέρ της εξόδου από την Ευρωζώνη και της επαναφοράς εθνικού νομίσματος, τονίζοντας ότι πρώτος στόχος είναι η ακύρωση των μνημονίων. Η Λαϊκή Ενότητα θα καταργήσει άμεσα τα μνημόνια και ειδικότερα το τρίτο σκληρό καταστροφικό μνημόνιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Από την πλευρά του επικεφαλής του ποταμιού Σταύρου Θεοδωράκης έθεσε δύο όρους για να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ τόνισε ότι στόχος του κόμματος είναι η τρίτη θέση. Να είναι τρίτο κόμμα και να είναι η φωνή του σεβαστή σε δύο ψαλιδισμένους μεγάλους. Ψαλιδισμένους, να τους κόψουμε τα φτερά. Εγώ θέλω 10. Στόχος είπαμε, όχι επιθυμία. Εγώ θέλω 10 και πρέπει να ψαλιδίσουμε τους δύο μεγάλους. Είναι ντροπή να επιστρέψουμε και να παραδοθούμε στο παρελθόν, γιατί εδώ μιλάμε για ολική παράδοση. Δηλαδή οι άνθρωποι που κάνανε τα μεν λάθη και τα δε λάθη και τους λέμε τώρα συνεχίστε μαζί. Όχι. Κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν το ΚΚΕ στις εκλογές, ώστε να βγει όσο το δυνατόν πιο ισχυρό, απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, εκτιμώντας ότι υπάρχει πιθανότητα και δυνατότητα να είναι τρίτη δύναμη. Ο ελληνικός λαός να εκφραστεί μέχρι την τελευταία στιγμή, να μην πέσει σε διλήμματα, να μην πέσει στο κλίμα της πόλωσης, να μην επιλέξει δοκιμασμένες συνταγές που τον οδήγησαν. Φοβάστε την εδώ θεωρώντας ας δώσουμε ακόμα μια ευκαιρία. Στο μετεκλογικό σκηνικό και τη συζήτηση για συνεργασίες που βρίσκεται στο επίκεντρο αναφέρθηκε με δήλωσή το πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμένος. Επιμένουν να εκλιπαρούν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ από τα προεκλογικά μπαλκόνια για κυβέρνηση συνεργασίας. Υπονοούν κυβέρνηση συγκάλυψης. Να ξεχάσουν τους ανεξάρτητους Έλληνες εάν νομίζουν ότι για οποιοδήποτε λόγο τα σκάνδαλα τα οποία ήδη έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη θα πάνε στο καλάθι των αχρήστων. Δεν θα συμμετέχουμε σε καμία συγκάλυψη. Η Φόφη Γεννηματά, μιλώντας στην Τρίπολη, έκανε εκ νέου κάλεσμα στα παλιά στέλεχη του Πασόκ, λέγοντας μάλιστα ότι το Πασόκ ήταν, είναι και θα είναι το σπίτι τους. Θέλω και πάλι από αυτό το βήμα να καλέσω όλα τα πρώην στελέχη μας, τα μέλη μας, που για διάφορους λόγους δεν είναι σήμερα μαζί μας. Τους καλώ να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τη δική μας προσπάθεια, με τη δημοκρατική συμπαράταξη, χωρίς προσωπικές πολιτικές που θολώνουν αυτή την προσπάθεια. Και τους λέμε, το ΠΑΣΟΚ ήταν, είναι και θα είναι για πάντα το σπίτι σας. Μπορείτε να επιστρέψετε. Τη σιγουριά ότι η Χρυσή Αυγή θα είναι τρίτο κόμμα, εξέφρασε ο Νίκος Μιχαλολιάκος, που βρέθηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Κόντρα Channel. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι αμέσως χειραγωγήσεως της κοινής γνώμης και τίποτε πέρα αυτό. Ωστόσο, και το λέω, σας βγάζουν όλες τρίτο κόμμα. Ναι, έτσι. Μας βγάζανε στις εκλογές πέμπτο. Ναι, αλλά τώρα σας βγάζουν τρίτο. Και στις προηγούμενες πάλι πέμπτο και βγήκαμε τρίτο. Για να μην εξευτελιστούν, μας βγάζουν. Εσκεμένα, λέτε, το κάναν αυτό. Βεβαίως και το κάνουν εσκεμένα. Μαγειρεύονται οι δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω αν όλων των εταιριών, αρκετών εταιριών οι δημοσκοπήσεις μαγειρεύονται. Λοιπόν, λογικά αυτά που λέει ο κ. Μιχαλολιάκος ακούγονται στα αυτιά πολλών. Ποιος πιστεύει τις δημοσκοπήσεις και, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει με τις δημοσκοπήσεις. Πάμε τώρα, Στέλλα Γκαντώνα. Υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ σου, Στέλλα? Να πούμε μόνο για τον κύριο Μανώλη Γλέζο Γιάννη, ναι, ότι ο ίδιος παραχώρησε μια συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ
και απασφάλισε, γύρισε την πλάτη και στον Παναγιώτη Λαφαζάνη και είπε συγκεκριμένα ότι αν δεν υπάρξει ένα αντιμνημονιακό μέτωπο, ο ίδιος θα ψηφίσει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος παρά τις διαφωνίες που διατηρεί. Τον περίμεναν στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Λαφαζάνη και τελικά μάλλον προς το ΚΚΕ πηγαίνει η ιστορική αυτή. Έκανε την ανατροπή ο κύριος Γκλέζος. Μάλιστα. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Στέλλα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον κύριο Λεβέντη. Κύριε Λεβέντη, την είδα την τελευταία δημοσκόπηση. Να την ξαναδούμε παρακαλώ πολύ, γιατί νομίζω ότι αφορά τον κύριο Λεβέντη. Στην τελευταία δημοσκόπηση, κύριε Λεβέντη, σημερινή για την εφημερίδα Το Ποντίκι, το κόμμα σας παίρνει 3,5%. Άρα, αν δεν σπάσει ο διάολος στο ποδάρι του και αν δεν έχουμε εκπλήξεις, σύμφωνα πάντα με τη δημοσκόπηση, θα μπείτε στη Βουλή. Δεν σας βλέπω να το πολύ πιστεύετε, ή κάνω λάθος? Εγώ πιστεύω το αντίθετο, ότι δεν θα μπούμε μόνο στη Βουλή. Αλλά που θα είμαστε, πού αλλού θα μπείτε? Θα μπούμε και σε μια νέα πορεία, γιατί θα γίνουμε τρίτο κόμμα. Αυτό πιστεύω, βάσιμα το πιστεύω. Καλά κάνετε και το πιστεύετε εσείς, γιατί είστε ένας αγωνιστής. Πώς προκύπτει όμως αυτό? Προκύπτει από τον κόσμο, προκύπτει από την αγορά, από τους πολίτες με τους οποίους έρχεται σε επαφή? Ακούστε, και όταν μας είχαν μηδέν και δεν μας έλεγαν καθόλου οι δημοσκοπήσεις, πήραμε 2%. Περάσατε τον κύριο Καρατζαφέρη και τον λαϊκό ορθόδοξο αγερμό. Τώρα που μας, και το Πασόκ στη μισή Ελλάδα. Τώρα που μας λένε οι δημοσκοπήσεις, θα πάτε παραπάνω. Θα δείτε τη συνέχεια. Ωραία. Το, κύριε Λεβέντη, να σας πω κάτι. Είναι υγεία για τη δημοκρατία να υπάρχει πολυκομματισμός. Είναι υγεία για τη δημοκρατία να μπαίνουν πολλά κόμματα. Είτε ανήκουν στη δεξιά, είτε στην αριστερά, είτε στο κέντρο. Για μένα είναι πολύ θετικό δηλαδή η επόμενη Βουλή να είναι 9-κομματική, 10-κομματική, 11-κομματική, μακάρι να μπουν και άλλα κόμματα. Να δούμε όμως αν θα αντέξετε στην πίεση του δικοματισμού και στην πόλωση των τελευταίων ημερών. Γιατί εκεί κρίνονται, ξέρετε, οι εκλογές. Εκείνοι που δεν θα αντέξουν είναι ο Λαφαζάνης και η Χρυσή Αυγή. Γιατί το στοίχημα για το Μημαράκι είναι να μειώσει τη Χρυσή Αυγή. Να πάρει από τα δεξιά ψήφους. Ναι. Και το στοίχημα για τον Τσίπρα είναι να εξοντώσει το Λαφαζάνη, αυτό το κλάπ της δραχμής. Από την Ένωση Κεντρών τι να κόψει, τι να κόψουν, αφού όσοι έρχονται κοντά μας έχουν γυρίσει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα. Α, μισό λεπτάκι, εδώ λέτε κάτι πολύ σημαντικό τώρα. Λέτε δηλαδή ότι οι ψηφοφόροι σας είναι κατά κύριο λόγο απογοητευμένοι και όχι συνειδητοποιημένοι να σας ψηφίσουν. Δεν δηλαδή, είπα αυτό. Το είπατε μέσα, πώς δεν το είπατε. Είναι, γύρισαν την πλάτη στο πολιτικό σύστημα, λέτε. Ναι, στο συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα που είναι διεφθαρμένο. Ωραία, άρα σας ψηφίζουν εσάς ως κόμμα, ως διαμαρτυρία. Ένα όχι, άλλο κόμμα, αυτό, μια εναλλακτική λύση. Επιτρέψτε μου, αυτό είναι αυθαίρετο συμπέρασμα. Όταν γυρίζει μια κοινωνία την πλάτη της στο πολιτικό σύστημα, ναι, δεν σημαίνει απλά ότι διαμαρτύρεται, κάτι την προσελκύει. Μάλιστα. Γιατί δεν το κάνει αυτό για άλλα κόμματα. Σας ακούω με πολύ προσοχή, κύριε Λεβέντη. Ωραία. Άρα λοιπόν, τα χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων σας, εσείς όπως τα βλέπετε, τι ακριβώς είναι? Είναι δεξιοί, είναι κεντρώοι, είναι απολιτικ, είναι μνημονιακοί, είναι αντιμνημονιακοί? Ακούστε, τι ψηφοφόροι είναι, κύριε Παπαγιάννη? Ή είναι από όλα αυτά? Τόσα χρόνια που δεν μας ψήφιζαν, είναι γιατί θέλαν να διορίσουν τα παιδιά τους στο δημόσιο. Ποιοι? Ο κόσμος. Εγώ υπάρχω από το 90. Και έχω κατέβει σε εκλογές σε ένα σωρό φορές. Υπήρχε όμως η δυνατότητα να διορίζουν τα παιδιά τους στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ. Αυτά πάνε. Υποτίθεται ότι ισχύει το ΑΣΕΠ. Τώρα πάνε. 10-15. Τώρα πάνε αυτά. Τώρα πάνε, ναι. Και γι' αυτό ανατέλει η Ένωση Κεντρών. Όσο υπήρχε το ΔΕΛΕΑΡ, ότι συνεχίζεται το φαγοπότι και ότι μπορείς και να διορίσεις και τα παιδιά σου και μπορείς να πάρεις σύνταξη στα 40 και μπορείς και να κάνεις και φοροδιαφυγή και μπορείς να κάνεις και τα πάντα, γιατί να ψηφίσεις Λεβέντη? Δηλαδή, μισό λεπτά, και εσείς έχετε τη μαγική μπαγκέτα που αν ο λαός σας εκλέξει θα λύσετε ως διαμαγεία το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, το πρόβλημα της διαφθοράς? Πώς θα το λύσετε αυτό το πράγμα? Εδώ δεν μπορούσαν να το λύσουν κυβερνήσεις του 45% και 47%. Εσείς τι είστε? Έχετε τέτοια δυνατότητα που δεν την έχουν οι άλλοι? Την αξία ενός κόμματος δεν την κάνουν τα ποσοστά, τα μεγάλα. Συμφωνούμε. Την αξία ενός κόμματος την κάνει η αυτοσυγκέντρωση, ο προβληματισμός, ο σχεδιασμός. Δηλαδή μπορεί να πάρεις και 80% λέγοντας ψέματα. Σωστό. Σωστό αυτό που λέτε. Συνήθως όσοι έπαιρναν τέτοια ποσοστά, 45-47% ψέματα. Όσοι παίρνουν μεγάλα ποσοστά, κατά βάση είναι απατεώνες, κατά με η πολιτική. Λίγο βαρύ δεν είναι τώρα αυτό, γιατί καθυπρίζετε ανθρώπους. Μα θυμηθείτε, τα μεγάλα ποσοστά
Δηλαδή μισό λεπτάκι. Του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν απατεώνα. Με 2 ώρε 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Ήταν απατεώνα κάτι εσά ο Παπανδρέου. Γιορτάζει πολιτικά, ναι. Πολιτικά εννοούμε. Ναι. Ο Καραμαλής, ο Κώστας. Ο Κώστας ή ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος, ας πούμε. Και εκείνος ήταν ένα καθεστώς άπιο. Υπερσυντηρητικό καθεστώς. Ο Κώστας Σιμίτης. Ο Κώστας Σιμίτης ήταν πιο σύγχρονος άνθρωπος, αλλά είχε ένα περιβάλλον απατεώνων. Δηλαδή στο περιβάλλον του ήταν όλοι σάπιοι. Μάλιστα. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι χαμηλού διαμετρήματος. Κατ' εμέ, δεν έχει πολιτική σκέψη. Άρα δεν ανήκει στην κατηγορία των απατεώνων. Όχι. Επίπτυσε άλλου. Ανήκει στην κατηγορία των αγαθών. Ο Αντώνης Σαμαράς. Δεξιός, πολύ δεξιός. Απατεών ή όχι. Είπε και αυτό στα ψέματά του, τελειώνουμε με το μνημόνιο. Και τελικά το γύρισε φιλομνημονιακά. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Δύο Αλέξης Τσίπρας, ο τελευταίος πρωθυπουργός. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτός ήταν ο μέγιστος των απατεώνων εντός εισαγωγικών. Γιατί πολιτικά έλεγε, το λέτε πάντα. Εκόμιζε. Πολιτικά το λέω, βέβαια. Ναι. Το διευκρινίζουμε, γιατί είναι, ξέρετε, εξύπρεση να πεις κάποιον απατεώνα. Είναι σκοφαντική δυσφήμιση. Προσέχτε, όταν λες 5 χρόνια ότι έχεις λύσεις να ενώσεις τον Νότο εναντίον του Βορρά και ότι σχίζεις μνημόνια, διαγράφεις χρέη. Και πας και κάνεις μετά μια τούμπα και υπογράφεις ένα μνημόνιο τρεις χειρότερο από των προηγουμένων που τους κατηγορούσες ως προδότες. Τι είσαι, ηθικός άνθρωπος? Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι ηθικότητα αυτό. Μπορεί να είναι μη ειλικρίνεια, αν θέλετε, ή ψέμα. Μέχρι να φτάσουμε στη λέξη απατεώνα, στην κατηγορία αυτή είναι βαριά. Είπα πολιτικά το εννοώ. Εντάξει, πολιτικά το εννοείται. Λοιπόν, για πέστε μου κάτι. Έχω παρακολουθήσει. Ένας έντιμος άνθρωπος λέει ότι σε βγάζω από μνημόνια. Αν δεν είναι έχει τεκμήρια. Μπορεί κάποιος έντιμος άνθρωπος να πίστευε ότι θα μας βγάλει από τα μνημόνια και αποδείχθηκε λόγω της απειρίας του ότι δεν μπορούσαμε να βγούμε από τα μνημόνια χωρίς να χρεοκοπήσει η χώρα ή να επιστρέψουμε στην δραχμή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο λοιπόν. Ναι, αλλά ποιος θα πληρώσει, γιατί μπορούσε να υπογράψει 1,8 δις μνημόνιο και πήγε και υπέγραψε 14 δις. Ναι. Έβαλε και κουμπαρά. Εγώ, κύριε Λεβέντη, πρέπει να κάνω το συνήγορο του διαβόλου εδώ, διότι είμαι δημοσιογράφος. Εγώ η στάση σας... Δεν θέλω να αντιδικώ μαζί σας, αλλά πρέπει να παρουσιάζω και την άλλη άποψη. Το κουμπαρά, το ενέχειρο των 50 δις, πότε προστέθηκε? Μετά το δημοψήφισμα. Που εξοργίστησαν οι ξένοι. Τον 86 δεν θέλετε να πείτε. Όχι, το κουμπαρά. Το κουμπαρά εννοώ τον. Α, κατάλαβα. Που έβαλαν το ενέχειρο, κατάλαβα. Ναι. Το ενέχειρο, ναι. Πέστε μου κάτι, κύριε Λεβέντη, λέτε για το ενέχειρο των 50 δις, κατάλαβα. Σας έχω ακούσει πολλές φορές να κατηγορείτε με βαριές εκφράσεις μια επαγγελματική ομάδα, μια κοινωνική ομάδα του ελληνικού πληθυσμού. Που εν πάση περιπτώσει κάποιοι μπορεί να εμπίπτουν να ανήκουν στην κατηγορία που είπατε, αλλά σίγουρα δεν είναι όλοι έτσι. Έχετε αποκαλέσει κυφήνες τους δημοσίους υπαλλήλους. Τους έχετε αποκαλέσει, καθίστε να βρω τις φράσεις, τεμπέληδες. Όχι όλους. Αργόσχολους. Μα πώς το ξέρετε, είστε εσείς σε δημόσιες υπηρεσίες κάθε μέρα και καταγράφετε το ωράριο και την αποδοτικότητα του καθενός. Πώς αποκαλείτε τεμπέληδες και κυφήνες? Στη Βουλή είναι 1.500 υπάλληλοι που είναι συγγενείς των βουλευτών. 2.000. Έχω 1.500 είμαι ενημερωμένος. Ναι, όχι, είναι 2.000, ναι. 2.050. Αυτή είναι συγγενής των βουλευτών. Η κόρη του Πολύδωρα, η κόρη του Σιούφα. Πολλοί συγγενείς βουλευτών, πρώην υπουργών, πρώην πρόεδρος. Έχει βάλει 8. Ναι, προσέξτε, άλλο αυτό και άλλο να τον αποκαλείς κυφίνα και τεμπέλη. Αυτοί δουλεύουν, ναι. Δεν το ξέρω. Μάθετε το αφού είστε δημοσιογράφοι. Το κάνω κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ χρόνια. Έχω καιρό να πάω στη Βουλή. Κάντε αλήθεια. Έλεγχο, παρακαλώ. Τι είμαι εγώ τώρα, αστυνομικό όργανο, να πάω εκεί να του λέω δουλεύει, δεν δουλεύει. Ναι. Ή προϊστάμενο. Προσέξτε, εγώ δεν εξαπολύω κατηγορίες αυτού του ανθρώπου. Το σύστημα προσλήψεων στη Βουλή δεν μου αρέσει και το έχω καταγγείλει. Το θεωρώ πελατειακό εκτός ΑΣΕΠ και είναι απαράδεκτο. Από το να λέω όμως ότι είναι τεμπέληδες, έχει διαφορά. Πώς το ξέρω όταν δεν προσέρχονται και παίρνουν το μισθό του. Δεν είναι τεμπέληδες πια, είναι επικίνδυνο. Είναι σοβαρό το θέμα. Να παίρνεις μισθό από μια υπηρεσία στην οποία δεν προσέχεις. Πώς το ξέρετε όμως αυτό, θέλω να με πείσετε. Εξαπολύεται μια κατηγορία η οποία ενδεχομένως να είναι δίκαιη. Κάντε μια μελέτη και θα με επαληθεύσετε. Μάλιστα. Έχω κι εγώ ανθρώπους μες στη Βουλή και γνωρίζω. Τι προτείνετε λοιπόν, ας πούμε, για αυτούς τους ανθρώπους από τη Βουλή? Να απολυθούν. Όσοι προσλήφθησαν με τον νόμο χωρίς ΑΣΕΠ. Με τον νόμο. Όλοι είναι χωρίς ΑΣΕΠ. Δεν υπάρχει κανένας με ΑΣΕΠ. Ναι, να απολυθούν και να γίνουν. Διαγωνισμοί σκληροί, ναι. Για να προσληφθούν πολύ λιγότεροι, το 1 πέμπτο, που να έχουν τα. Πώς θα ξέρετε ότι αυτοί οι οποίοι θα προσληφθούν θα είναι δουλευταράδες και κυφήνες? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή,
συγγνώμη, οι διαγωνισμοί μέσω ΑΣΕΠ με προσόντα σοβαρά, δε, ούτε αυτοί μας. Αυτό πήθη. Αφορά, κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, το τομέα της αξιοκρατίας. Άλλο ναι. Η αξιοκρατία, το πώς κάποιος προσλαμβάνεται, και άλλο η απόδοσή του κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Αυτό θέλω να διευκρινίσετε. Γι' αυτό επιμένω. Μα αυτοί δεν έχουν καν προσόντα, απλά αράξανε εκεί. Μάλιστα. Καταλάβατε. Από ό,τι κατάλαβα, δεν σας πολύ αρέσει. Αν γίνει ένας διαγωνισμός σοβαρός, με συγκεκριμένα στάνταρς και πάνε άνθρωποι με ντοκτορά, με γλώσσες, αυτοί δεν θα αποδώσουν. Ξέρετε πόσα νέα παιδιά θέλουν να δουλέψουν, έχουν όρεξη. Κατάλαβα. Πέστε μου κάτι. Κάποιοι τηλεθεατές μου θυμίζουν ότι κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος ή λίγο μετά, δεν το θυμάμαι, είχατε αποκαλέσει όσους θα ψηφίσουν ή όσους ψήφισαν όχι ως λιγούριδες, πεινασμένους, ξυπόλυτους κτλ. Τα έχετε πει, δεν τα έχετε πει? Ναι, δεν είναι έτσι. Πέστε μας πώς είναι, γι' αυτό το ρωτάω. Εγώ είχα πει ότι το δημοψήφισμα στο τέλος, εγώ έριξα άκυρο, η Ένωση Κεντρών ρίξαμε άκυρο. Διότι θεωρούσαμε ότι το δημοψήφισμα αυτό θα εξοργήσει τους Ευρωπαίους και θα το πληρώσουμε ακριβά. Μάλιστα. Όπως τότε ο Γιώργος Παπανδρέου πήγε να κάνει δημοψήφισμα, τον είπαν όλοι τρελό. Μάλιστα. Ναι. Και θυμόσαστε, τότε εισμέν τον Γιώργο Παπανδρέου βρέθηκαν 30 βουλευτές που τον ανέτρεψαν. Στον Τσίπρα δεν τον ανατρέπανε οι βουλευτές, αλλά λέγανε στηρίζουμε την κυβέρνηση, δεν ψηφίζουμε τα νομοσχέδιά της. Πάμε τώρα ένα περίεργο φαινόμενο. Στο ερώτημά μου. Ένα περίεργο. Το ερώτημά σας ποιο είναι? Λέει ο κόσμος, γιατί αποκαλέσατε το 61,3%? Ναι, είπα λοιπόν εγώ τότε. Ξυπόλυτους, πεινασμένους, λιγούριδες κτλ. Είπα εγώ. Σωστό το ερώτημα. Το ρωτάει ο κόσμος. Εγώ είπα ότι είχε τελικά το δημοψήφισμα λάβει μία μορφή ότι οι πλούσιοι ψηφίζουν ναι, οι εύποροι, και οι φτωχοί όχι. Ψηφίζουν όχι. Ο φτωχός είναι σωστό να τον λίγο αποκαλείτε πολύ, αυτό λίγο. Είπα. Και απλά είπα, οι άνθρωποι, οι χορτάτοι, αυτοί που έχουν κλέψει, που έχουν φάει, ψηφίζουν ναι και γι' αυτό βγάζουν. Το κάνατε χειρότερο. Δηλαδή, όσο ναι, όποιοι ψήφισαν ναι, είναι κλέφτες. Και οι άλλοι, ας πούμε, οι λιγούριδες, δεν το είπα υποτιμητικά για τους λιγούριδες. Οι πεινασμένοι άνθρωποι, εδώ το τώρα, οι άνεργοι. Το 39% του 40% που ψήφισαν αυτό κλέφτες, είπα. Δηλαδή. Αυτό είπα, αλλά ξέρετε στη δημοσιογραφία. Τώρα είπατε ότι το 39-40% στη δημοσιογραφία, όταν κόβεις ένα απόσπασμα μιας αναφοράς, μπορεί να την παραποιήσεις εξ ολοκλήρου. Ωραία, το 39, το υπόλοιπο 39 είναι κλέφτες? Ήτανε μαζεμένοι, κοιτάξτε, δεν είπα όλοι ότι ήταν κλέφτες, ήταν όμως όλοι οι πλούσιοι που κοιτάγαν τα υπόλοιπα. Δηλαδή όποιος είναι πλούσιος είναι κλέφτης? Στην Ελλάδα κατά 70-80%. Δεν το έχω. Είναι πρωτότυπη αυτή η άποψη. Ναι, ότι μελετήστε είναι... το. Μελετήστε δηλαδή, το. Αν κάποιος... Εγώ λεπτό. Θα θέσω στο μισό λεπτό. Υπάρχουν πετυχημένοι συνάδελφοί σας, πολιτικοί μηχανικοί, ναι. Πετυχημένοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι άνθρωποι έχουν κάνει έντοιμα την πορεία τους, έχουν αναγνωριστεί, δεν έχουν κλέψει, δεν έχουν πάρει χρήματα κάτω από το τραπέζι. Ναι. Γιατί έχουμε τέτοιους συναδέλφους. Αυτοί τι είναι, απατεώνες και κλέφτες? Πληρώνουν την εφορία τους, το φόρο εισοδήματό τους, τον ένφια, έχουν την οικογένειά τους, είναι οικογενειάρχες. Αυτοί είναι κλέφτες δηλαδή. Αν κύριε Παπαγιάννη συσχετίσετε το τι φόρο έχουν πληρώσει και τι περιουσίες έχουν δημιουργήσει, θα δείτε ότι έχουν πληρώσει πολύ λίγα. Δεν το ξέρω, δεν το έχω ψάξει. Μου φαίνεται περίεργο πάντως. Θα το ψάξουμε μαζί. Ωραία, μετά μακάρι να το ψάξουμε μαζί. Μετά τις 21 Σεπτέμβρη θα μου δοθεί ευκαιρία, γιατί θα έχω μια θεσμική δυνατότητα, να σας καλέσω επί πολλών πραγμάτων που δεν έχετε ψάξει, να σας δώσω τη ωραία. Δυνατότητα να δείτε ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Εγώ κύριε Λεβέντη, θέτω ερωτήσεις εδώ. Δεν έχω κακία να λέω τους πλούσιους κλέφτες, αλλά στην Ελλάδα. Ο πολύ μεγάλος πλούτος συνήθως συνδέεται ναι. με παράνομες πράξεις. Αυτό είναι. Ωραία. Τώρα, πέστε μου κάτι. Ας έρθουμε στα δικά σας. Είστε πολιτικός μηχανικός. Ασκείτε το επάγγελμα, δηλαδή βγάζετε άδειες, κτίζετε σπίτια. Τι κάνετε τώρα αυτή την 37 περίοδο? Χρόνια το έκανα, κύριε. Το κάνετε 37 χρόνια, μάλιστα. Και δουλεύατε ως πολιτικός ναι. μηχανικός. Και καλός πολιτικός μηχανικός, μάλιστα, έχω μάθει ότι ήσασταν. Ναι. Αυτό είναι το βιοποριστικό, αυτές είναι οι αποδοχές σας. Δηλαδή, πώς τα καταφέρετε και συντηρείτε ένα κόμμα? Παίρνετε χρήματα από κάπου, βάζετε από την τσέπη σας, πληρώνουν οι οργανωμένοι ψηφοφόροι σας. Η Ένωση Κεντρών ούτε αφίσες μεγάλες βάζει. Εντάξει, ούτε μεγάλες δεξιώσεις κάνει. Έχετε ακούσει να κάνουμε καμία δεξιώση μεγάλη, να ξοδέψουμε λεφτά? Εμείς απλά τα παράβολα βάζουμε την εποχή. Δεν είναι έτσι απλό τώρα να κάνεις ένα κόμμα, να κατεβάσεις υποψηφίους όλη την Ελλάδα μόνο τα παράβολα. Βάζεις διαφημίσεις, τοπικές εφημερίδες, στέλνεις στα ΕΛΤΑ κάποια φυλάδια, διαφημίζεις, πώς θα γίνει τζάμπα, δηλαδή βγαίνει αυτό. Σας διαβεβαιώνω, στα 25 χρόνια, αν έχουμε εξοδεύσει
λίγες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Ειδικά δε τώρα στις εκλογές που θα πάρει η Ένωση Κεντρών και σας διαβεβαιώνω άνω του 8 με 10% δεν θα πληρώσουμε ένα ευρώ πουθενά. Μάλιστα, με έχετε βρει την παγκόσμια πατέντα. Με παίρνε κάποιοι δημοσιογράφοι. Να κάνεις και... να πληρώνεις. Ακούστε, με παίρνε κάποιοι δημοσιογράφοι και μου λένε να μας στείλεις στους επικοινωνιολόγους σου να δούμε τι budget διαθέτεις για να βάλουμε διαφημίσεις εδώ και εκεί. Λέω, μην κουράζεστε. Δεν πληρώνουμε. Όχι, δεν πληρώνουμε, δεν διαθέτουμε. Δηλαδή, μισό λεπτό, κύριε Λεβέντη. Πάτε σε μια πόλη, σε μια περιοχή, σε ένα χωριό και μπαίνετε σε ένα καφενείο και μιλάτε με τον κόσμο. Ούτε εκεί κερνάτε, δηλαδή τζάμπα, όλα. Πώς γίνεται εμένα, αυτό. Εμένα δεν με αφήνει να κεράσω, κύριε Παπαγιάννη. Ωραία. Σας διαβεβαιώ, ελάτε και μαζί μου να δείτε τι θα μας κεράσουν, βέβαια, ένα καφέ. Δεν δέχομαι εγώ. Τώρα με το 2% που πήρατε, έχετε κρατική επιχορήγηση. 15.000 ευρώ έχουμε πάρει. Γιατί υπάρχει ο νόμος. Πόσοι δικαιούστε. Με το ποσοστό που πήρατε. Με το ποσοστό που δικαιούμαστε λογικά είναι 150.000 το χρόνο τα λεφτά. Α, παίρνετε λοιπόν 150.000. Επιτρέψτε. Δεν γίνονται όλα τζάμπα λοιπόν. Με ακούσατε. Ναι. 15.000 ευρώ έχω λάβει και αν θέλετε πηγαίνετε Ευαγγελιστρίας 2 να το πιστοποιήσετε. Δεν σας αμφισβητώ, κύριε Λεβέντη. Δεν κάνω χρήση. Θα μπορούσα... Βάζετε όμως το παντελόνι σε ακόμα 150.000 ευρώ στον κρατικό κορμπανά. Από πού το βάζω. Αφού σας λέω, έχω λάβει 15.000 ευρώ. Μπορεί να λάβετε αύριο. Δεν έχει σημασία. Μέχρι τώρα έχετε λάβει 15.000 ευρώ. Μα έχουν περάσει 7 μήνες, κύριε Παπαγιάννη, από τις εκλογές και δεν έχω λάβει τα ποσά που δικαιούμαι. 15.000 ευρώ έχω λάβει. Ελληνικά. Κύριε Λεβέντη, αυτά προκύπτουν από νόμους. Ναι. Το δημόσιο υποχρεωτικά πληρώνει την κρατική επιχορήγηση. Ναι. Αν όχι τώρα, ενδεχομένως τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Θα τα λάβετε τα χρήματα αυτά. Μην ασχολείστε. Άλλοι δεν πρόκειται να τα λάβουν. Τα κόμματα θα τα λάβουν τα χρήματα. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Θα το σκεφτούμε, κύριε Παπαγιάννη. Είμαστε επαναστατικό κόμμα που έχουμε έναν από τους κύριους στόχους. Είναι η κατάργηση της χρηματοδότησης των κομμάτων από το κράτος. Μακάρι. Και η κατάργηση της χρηματοδότησης των ΜΚΟ. Μακάρι. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και μεταρρυθμιστικά που μας λέτε. Γι' αυτό λίγο περιμένετε την ώρα. Τώρα πέστε μου κάτι. Παλαιότερα σας έβλεπα πιο κατακελτικό με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Λέγατε δηλαδή ότι παίζουν ένα βρώμικο παιχνίδι, ότι προσπαθούν να χειραγωγήσουν και να μανιπουλάρουν την κοινή γνώμη και ενδεχομένως να είχατε και δίκιο, έτσι. Τώρα σε αυτές τις εκλογές που σας εμφανίζουν πάνω από 3% σας βλέπω πολύ μαλακό και πολύ συνενετικό. Πάλι εγώ πιστεύω ότι όταν δίνουν 4 και 4,5 στην Ένωση Κεντρών, το ποσοστό μας είναι 8 και 10. Γιατί αν πούνε 10, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει 20% η Ένωση Κεντρών. Όταν πήραμε 2, δείχνανε 0. Όταν μας δείχνουν 4, πού είμαστε. Δηλαδή πάλι γίνεται ατιμία με τις δημοσκοπήσεις. Αλλά δεν είναι η ώρα αυτή. Εντάξει, δεν θέλετε τώρα να μιλήσω, επειδή προσπαθώ να συμφιλειωθώ με μια σκληρή πραγματικότητα. Και έτσι πρέπει. Πολιτικός είστε, κύριε Λεβέντη, δεν μπορεί να τα βάζετε με όλους και με όλα. Το καταλαβαίνω. Δεν θέλω να κάνω ζημιά στο κόμμα. Οι προσωπικές μου απόψεις είναι λίγο πιο σκληρές. Ωραία. Αφήστε, μην τις πείτε. Δεν ήρθατε εδώ για να πάθετε ζημιά. Εσείς τις γνωρίζετε. Βεβαίως. Πέστε μου κάτι, κύριε Λεβέντη, να ρωτήσω το εξής. Ας αφήσουμε τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Στις προηγούμενες εκλογές του Ιανουαρίου δεν πέρασαν πολλοί μήνες, 6-7 μήνες. Ήσασταν σε όποιες συνεντεύξεις σας άκουσα. Και στο Sky και στον Αλφα, αν θυμάμαι καλά, εν πάση περιπτώσει, πέρασε αρκετός καιρός. Ήσασταν πολύ καταγγελτικός με μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία καταγγέλατε εσείς τότε ότι σας είχαν κόψει. Αληθεύει ή όχι. Ναι, και μερικά βάζαν τις συνεντεύξεις που εκ του νόμου υπεχρεούντο, ναι. Τις έβαζαν 4 ώρα το πρωί. Δηλαδή δικαιούμασταν μία ώρα. Έχετε την ίδια αντιμετώπιση και φέτος από αυτά τα μέσα ή από κάποια άλλα. Δεν έχω δει ακόμη. Εγώ προσωπικά στο Μέγκα δεν έχω μιλήσει ακόμη. Μάλλον δεν θα μιλήσετε από ό,τι κατάλαβα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να παίξουν κανένα δύο ατάκια σας από κάποιες συνεντεύξεις. Θα το δούμε. Με άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς έχετε παράπονο. Έχω παράπονο, γιατί ο σκοπός μου είναι να πω τις απόψεις της Ένωσης Κεντρών. Με τον εμφανίζομαι 10 λεπτά εδώ και 10 λεπτά εκεί, μένει μόνο ότι εμφανίστηκα. Ενώ εγώ θέλω να μιλήσω πολιτικά. Και σήμερα τα κανάλια δεν μιλούν πολιτικά. Σήμερα τα κανάλια κάνουν lifestyle, κάνουν κάτι βλακώδεις συνεντεύξεις. Όχι όλα, γιατί το λέτε αυτό. Υπάρχουν σοβαρές πολιτικές εκπομπές. Ποιες είναι οι σοβαρές. Υπάρχουν σοβαρές πολιτικές εκπομπές, ναι, σε όλα τα κανάλια. Δεν καλούν όμως σοβαρούς πολιτικούς, οπότε καθίστατε μη σοβαρές. Δηλαδή εγώ ψάχνω, εγώ σας λέω ψάχνω μια εκπομπή που να κρατάει μία μισή ώρα. Και δηλαδή, ποιες θεωρείτε εσείς σοβαρές, οι άλλων, που καλούν εσάς. Και με την παρουσία άλλων κομμάτων να ακουστούν και οι απόψεις της Ένωσης Κεντρών για τους αργομίστους, για τις διπλές συντάξεις, τις τριπλές, για τους συνταξιούχους που και τι λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ, εργάζονται και τα παίρνουν μαύρα
και καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας που έπρεπε οι άνεργοι να καταλάβουν, για τους πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, για όλα αυτά. Θα ήθελα να ακουστούν οι απόψεις Ένωσης Κεντρών δίπλα στις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δίπλα στις απόψεις. Κάτι μισό λεπτό. Πώς γίνεται να είναι δίπλα στις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέα Δημοκρατίας? Να είναι στο πάνελ και οι άλλοι. Αυτό εννοώ. Εσείς πήρατε 2% και ο άλλος πήρε 36%. Ναι, δεν δικαιούμαστε να είμαστε. Δικαιούστε κι εσείς τον χρόνο σας όμως που έχετε ως κόμμα που εκλέγεται. Δηλαδή, μα αυτό λέω. Εγώ αναζητώ έναν τρόπο να μιλήσουμε πολιτικά. Πολιτικά εννοώ. Γιατί ακούει ο άλλος τώρα ότι εγώ είμαι κατά των προώρων συντάξεων. Και μπορεί να λέει, α, ο Λεβέντης θα μας κόψει τις πρώτες συντάξεις. Δεν ξέρει όμως ότι αν αδρανήσουμε, μπορεί κανείς να μην παίρνει σύνταξη σε 2 χρόνια. Θέλω λοιπόν υπεύθυνα να με αντιμετωπίσουν τα άλλα κόμματα εις όσα λέω. Μάλιστα. Αυτό θέλω. Ποια είναι η γνώμη σας για τον Πρωθυπουργό, πολιτικά εννοώ πάντα τον Αλέξη Τσίπρα, κύριε Λεβέντη? Σας είπα, 5 χρόνια έλεγε, μας σώζει από μνημόνια, μας σώζει. Του αποδίδεται δόλο ή του αποδίδεται απειρία? Βλακεία. Γιατί κοιτάξτε, όταν δεν έχεις κάποια στοιχεία σοβαρά, δεν μπορείς να σηκώνεις τόσο ψηλά αντιμνημονιακές κορώνες και κραυγές. Μάλιστα. Και μετά, για τον κύριο Μεμαράκη, ποια είναι η γνώμη σας? Ότι είναι χαμηλού διαμετρήματος. Ότι δεν κάνει καλά-καλά ούτε για βουλευτής. Πώς κάνει για αρχηγός? Αυτό ο κόσμος θα το πει, ξέρετε. Εντάξει, ο κόσμος θα σε αποφασίσει. Η άποψή μου. Ότι δεν μπορείς... Την άποψή σας θέλω να ακούσω. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορείς να μιλήσεις σοβαρά πολιτικά με τον Μεμαράκη. Είναι μιας γενιάς δεξιών, πολύ δεξιών ανθρώπων που από το Μητσοτάκι ανετράφησαν. Δεν γνωρίζει πολιτικά, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο εξωτερικό ο κύριος Μεϊμαράκης, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Την ακούω με πολύ προσοχή, βλέπετε ότι δεν διακόπτω. Ναι. Πάμε στον τρίτο τη τάξη αρχηγό, Νίκος Μιχαλολιάκος. Ποια είναι η γνώμη σας? Ότι είναι ακροδεξιοί και φασίστες αυτοί της Χρυσής Αυγής και κακώς υπάρχουν μέσα στη Βουλή. Γιατί οι ψήφοι που λαμβάνουν είναι ψήφοι εκδίκησης. Λαμβάνουν ψήφους όμως, όπως βλέπετε. Ναι, από εκδίκηση όμως. Δεν ξέρω τα ταπεινά κίνητρα δηλαδή, του καθενός με ποιο σκεπτικό ψηφίζει. Κόσμο, ψηφίζει όμως. Εις όλο τον κόσμο. Ξέρετε, η ψήφος δεν έχει σημασία να διερευνείς κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Δεν θα κρίνω εγώ το άλλα κόμματα, αλλά εις όλο τον κόσμο τα ομόλογα κόμματα του κυρίου, όπως τον είπατε, Μιχαλολιάκου, τι έχουν προσφέρει άλλο από βία? Μάλιστα. Πάμε στον τέταρτο την τάξη αρχηγό. Τέταρτος ήταν ο κύριος Κουτσούμπας. Ποια είναι η γνώμη σας για τον κύριο Κουτσούμπα? Είναι κάτι σαν τον Μιχαλολιάκο εκ δεξιών. Είναι και η στήρα άρνηση είναι και αυτός. Είναι η στήρα άρνηση, δεν μαχαιρώνουν αυτοί, αλλά είναι σαν τους Ιαχωβάδες. Που σημαίνει τι δηλαδή? Πώς? Πάνε όλοι μαζί, τι εννοείται σαν τους Ιαχωβάδες? Δηλαδή εγκέφαλοι... Εγκέφαλη σκουριασμένη. Μάλιστα, παλαιολιθική. Ναι, ναι. Πάμε στην κυρία Φόφη γεννηματά. Αυτή κακώς υπάρχει, γιατί υποτίθεται ότι στα στρατόπεδα της κεντροαριστεράς δεν ευνοούν τζάκια και τέτοια. Αλλά είδατε τα ευνοούν. Μετά τον Ανδρέα είχαμε Γιώργο Παπανδρέου. Μετά τη γεννηματά... Μα μόνο τζάκια είχε το Πασόκ. Από το Μακαρίτη και τον Γιώργο Παπανδρέου είχε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Γι' αυτό και φεύγει ο κόσμος και πιστεύω δεν θα μπουν στη Βουλή στο τέλος. Μάλιστα. Δεν θα μπουν στη Βουλή. Να πούμε 2 κουβέντες για τον κύριο Καμένο. Ποια είναι η άποψή σας? Ακροδεξιός. Ακροδεξιός και αυτός. Ποτέ δεν τον εκτίμησα. Σαν φίλο να πιω ένα. Από ό,τι κατάλαβα. Δεν κανένα δεν πολύ συμπαθεί. Οι απόψεις του. Για όλους έχετε λίγο δηλητήριο να χύσετε. Δηλαδή, εντάξει, ο Καμένος στην ουσία δεν διαφέρει σε τίποτα από τη Χρυσή Αυγή. Μόνο που δεν μαχαιρώνει, δεν χρησιμοποιεί βία. Ξεχάσαμε κάποιο κόμμα. Πώς? Ξεχάσαμε κάποιο κόμμα. Κοινοβουλευτικό εννοώ. Ξεχάσατε. Ποιο? Το Σταύρο το Θεοδωράκη, βέβαια, το ποτάμι. Ο οποίος την έχει δύσκολα και αν καταφέρει να μπει, πρέπει να κάνει μετάνοιες μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας, γιατί έχω υπόψη δημοσκόπηση που είναι πτωτικός. Ναι. Πώς σας φαίνεται ως πολιτικός? Είναι σύγχρονος, έχει μια πειθό. Ο πολιτικός του λόγος έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει καν έρμα. Μάλιστα. Ήταν 17 χρόνια βαθύ λαρίγκι του Πασόκ στην ΕΡΤ. 6 χρόνια στο Μέγκα κοντά στους ιδιοκτήτες και του ανέθεσαν ρόλο. Δεν έχει πολιτική παιδεία ο Θοδωράκης. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, με πολύ ενδιαφέρον σας άκουσα, κύριε Λεβέντη. Είναι δύσκολες αυτές οι εκλογές. Μπορεί να είναι και παλαιοτικές τις 2 τελευταίες εβδομάδες. Να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία και να επαναλάβω ότι, κατά την γνώμη μου, όσο περισσότερα κόμματα μπουν στη Βουλή
Και όσο πιο μακριά από την αυτοδυναμία είναι το πρώτο κόμμα, θα είναι, το καλύτερο για το... θα είναι καλύτερο για τη χώρα. Κατά τη δική μου γνώμη. Κατά τη δική μου γνώμη. Κατά μπορώ τη να δική την πω και μου έτσι. Γνώμη, η πρόοδος δεν είναι να μπουν πολλά. Αλλά όχι, είναι μπει, και αυτό μια πρόοδος. Να μπει κάποιο σοβαρό. Αυτό τώρα είναι να ανακοινήσει κύριε, λίγο τα νερά. Αυτό που άλλο ψηφίζει ο σοβαρό, εσείς το θεωρείτε μη σοβαρό και το αντίστροφο. Εντάξει, είναι σχετικό αυτό. Με την αντικειμενική έννοια του όρου, εγώ το λέω. Μάλιστα. Κύριε Λεβέντη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή, καλή προεκλογική περίοδο από και καλή ψήφο. Σας κεντρών, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Να είστε καλά, κύριε Λεβέντη. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα έρθουμε στον Κωνσταντίνο Μαραβελίδη, γιατί έχει να μας πει μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κυρίες και κύριοι, από την οικονομία. Καταργήθηκαν, για παράδειγμα, προσκατάργησε τα capital controls. Πότε, τι και πώς, Κωνσταντίνε. Να πούμε μερικά πράγματα που αφορούν τις νέες συντάξεις. Να δω τον Κωνσταντίνο. Τις νέες μειώσεις στις συντάξεις που φέρνει το φθινόπωρο. Άσχετα ποιος θα εκλεγεί. Τσίπρας με Μαράκης Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Το φθινόπωρο έρχονται νέες μειώσεις στις συντάξεις. Θα τα δείτε όλα αυτά σε πίνακες σε πολύ λίγο. Παρακαλώ πολύ.